Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά σας Μος. Όπως θα δούμε, ακόμη μια μεγάλη κρίση φαίνεται πως θα περάσει η σχέση της Αργυρός και του Αστέρι, έχοντας εκείνη μάθει ότι ο Μαθιός έχει σκοτώσει το Στεφανί, αποφασίζει πως δεν θέλει ούτε εκείνη ούτε το παιδί της να έχουν σχέση με μια οικογένεια δολοφόνων, όπως αποκαλεί την οικογένεια του Σαματάκη. Το ίδιο θέλει να πράξει και ο Αστέρης, όμως ο τελευταίος, παρόλο που κρατούσε τον αδερφό του σε απόσταση για την προδοσία που είχε υποστεί, τελικά στέκεται υπέρ του. Για την ακρίβεια και σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο Μαθιός, αφού πάει και λέει στον Αντώνη πως ήταν στο κρυσφύγετο τη νύχτα που πέθανε ο Λάζαρος και μοιραία μπαίνει στη φυλακή. Δέχεται επίσκεψη από τον Αστέρη στο κρατητήριο και του λέει ότι θα το στηρίξει ό,τι και συμβεί, ενώ του ανακοινώνει πως για εκείνον δεν είναι δολοφόνος. Τα αδέρφια Σταματάκη θα έρθουν ξανά κοντά, όμως η αντίδραση της Αργυρός δεν θα είναι καλή, αφού θα βάλει τον Αστέρη να διαλέξει μεταξύ εκείνης και του Πετράκη και της οικογένειάς του. «Πάμε να φύγουμε, Αστέρη. Τώρα να σώσουμε εμάς και το παιδί μας. Εσύ τα έχεις κανονίσει όλα πριν λίγο καιρό», θα του πει, και εκείνος θα της θυμίσει πως τελικά έμειναν για να στηρίξει εκείνη, τη Μαρίνα και τον Αντώνη που περνούσαν κρίση. «Πέρασε η κρίση και τώρα είναι η ώρα να φύγουμε. Κινδυνεύουμε και εσύ μου λες πως πρέπει να σταθείς στην οικογένειά σου. Σε ποιον θα σταθείς, σε έναν δολοφόνο?» Γιατί αν δεν καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσες σε μια οικογένεια δολοφόνων, αυτή μπορεί να είναι η τελευταία φορά που μιλάμε οι δυο μας. Θα είναι τα λόγια της και θα προκαλέσει τη φυγή του Αστέρη από το σπίτι. Yeah, but I hope you did.